Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα φωτίστηκε φέτος το δεύτερο ψηλότερο κτίριο της χώρας, ο πύργος του Πειραιά, τον οποίο ανέλαβε η Πειραιούς Tower και φυσικά δεσπόζει στο κέντρο του λιμανιού της πόλης μας. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ακόμα όμορφη στιγμή για την πόλη μας, σε συνέχεια της προηγούμενης Πέμπτης, όπου ανάψαμε σε μια όμορφη εκδήλωση το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και σηματοδοτήσαμε την έναρξη της ερωτοτική περίοδου των Χριστουγέννων για το 2022. Είμαι σήμερα εδώ, όπως είπε η κυρία Τονοπούλου, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, να πρωταγωγήσουμε όλοι μαζί πραγματικά το κτίριο σύμβολο της πόλης μας. Εντάξει, είναι και το Δημοτικό Θέατρο, αλλά στην νεότερη ιστορία νομίζω ότι το Πολυμαϊκό Πύργος. Ασχέτως αν για περίπου 50 χρόνια ήταν ενεργός σε ένα κουφάρι, πλέον παίρνει ζωή, το βλέπουμε μέρα με μέρα να αλλάζει και νομίζω όλοι οι Πειραιώτες το θαυμάζουν, το χαίρονται, μας κάνει περήφανος και όχι μόνο οι Πειραιώτες, αλλά και εκατομμύρια άνθρωποι που διέρχονται από την πόλη μας και στο λιμάνι του Πειραιά για να ταξιδέψουν είτε για τα νησιά μας, είτε όσοι έρχονται μέσω της κρουαζιέρας. Άρα νομίζω η εξέλιξη αυτή και η συνεργασία με την Πειραιούς Tower είναι μια πολύ σημαντική θετική εξέλιξη για την πόλη μας. Η πρωταγώγηση είναι κάτι ιδιαίτερο. Πραγματικά δεν έχουμε πολλά τέτοια κτίρια στην Ελλάδα. Είναι το δεύτερο ψηλότερο κτίριο, όπως ξέρετε, στη χώρα μας, με τον πύργο των Αθηνών. Είναι κατά κάτι πιο χαμηλός. Νομίζω η πρωταγώγηση είναι εντυπωσιακή. Και πραγματικά την πρώτη χρονιά και ευχαριστώ την Πειραιούς Tower και τον Δημήτρη τον Ανδριόπουλο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί σε αρκετά project στην πόλη του Πειραιά. Και χαίρομαι γιατί έκανε την επιλογή να επενδύσει σε μια πόλη που ούτε κατά δική μου άποψη είχε πολύ μεγάλες προοπτικές και νομίζω ότι αυτό μέρα με τη μέρα διαφαίνεται. Αλλά και την Προντέα Investment και την EBRD, την κυρία Μεσάρη, την κυρία Μουράρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη συνεργασία, επαναλαμβάνω, και για τον πύργο που βλέπουμε κάθε μέρα πόσο γρήγορα εξελίσσεται και αναμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλη η χώρα θέλω, όχι μόνο ο Πειραιάς, να γίνουν τα εγγένεια αυτού του πραγματικά εμβληματικού κτιρίου. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος που κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Αλλά θέλω να θυμίσω σε όλους ότι η κατασκευαστική περίοδος του πύργου ξεκίνησε ακριβώς πριν από 2 χρόνια. Και για ένα τόσο μεγάλο έργο και με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης σε περίπου ή λιγότερο 12 μήνες από τώρα, θα είναι ένα επίτευγμα για την πόλη. Πρέπει να πούμε ότι ο Πειραιάς αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί και δεν έχει γίνει σαφές σε όλους, αλλά είναι η πόλη η οποία έχει όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς πολύ κοντά από τον πύργο. Ο Άγιος Διονύσιος είναι μια περιοχή που συνέχεια εξελίσσεται και θα εξελίσσεται και ο πύργος νομίζω θα σηματοδοτήσει μια ακόμα καινούργια εποχή και για άλλα έργα που προγραμματίζει ο Δήμος. Άρα ο Πειραιάς έχει αρχίσει και παίρνει τη θέση που του ανήκει μέσα στην Μητροπολιτική Αθήνα και το Λεκανοπέδιο. Επίσης, δυστυχώς ή ευτυχώς, μιλάμε όλοι για την ενέργεια αυτόν τον καιρό και μας προβλημάτισε πολύ το Σεπτέμβριο αν θα έπρεπε μέσα σε αυτή τη συγκυρία να κάνουμε πάλι αυτή την εκδήλωση. Προσπαθήσαμε λοιπόν πρώτον να την κάνουμε με το πιο οικονομικό τρόπο και δεύτερον θεωρούσαμε ότι έπρεπε να γίνει γιατί ο πύργος δεν φωτίζει μόνο ένα κτίριο, φωτίζει τις καρδιές και τη διάθεση όλων των Πειραιωτών, οι οποίοι κάθε χρόνο μας ζητάνε να το αφήσουμε όσο περισσότερο δυνατόν τα φώτα που τον φωτίζουν και θεωρήσαμε ότι και φέτος έπρεπε να το επαναλάβουμε και νομίζω ότι όλοι κάναμε πολύ καλά. Ο πύργος του Πειραιά, εκτός από κτίριο το πόσιμο, σε ένα χρόνο θα είναι ένα κτίριο το οποίο θα αρχίσει να επιστρέφει πίσω στο Δήμο όλα αυτά που τούληψαν 47 χρόνια. Και αυτοί οι δημοτικοί αρχίες, μην το ξεχνάμε, μετά από 47 χρόνια έκανε και το αυτονόητο αλλά και το πολύ δύσκολο, όπως απέδειξε η ιστορία, να γίνει. Ο πύργος θα παράγει έσοδα, θα παράγει θέσεις εργασίας, νομίζω ότι θα γίνει το ερέθισμα και η αρχή να αλλάξει και η ευρύτερη περιοχή. Απόψε φωτίζουμε την πρόοδο ενός από τα πιο εμβληματικά έργα, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ίσως δεν είναι το πιο ψηλό κτίριο γραφείων, είναι σίγουρα όμως το πρώτο βιοκλιμακτικό κτίριο που θα παραδοθεί στη χώρα μας. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόοδος για τη χώρα, όταν μπορεί να έχει ένα ψηλό κτίριο με αυτά τα ενεργειακά χαρακτηριστικά. Απόψε το φωτίζουμε με ένα ενεργειακά συνετό τρόπο, όπως είπε και ο κύριος Αντριόπουλος. Στην Prodea Invest Funds είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε με την EBRD και την Demand σε αυτό το έργο που πολύ σύντομα θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό τοπόσημο τόσο για τον Δήμο του Πειραιά όσο και για την ευρύτερη χώρα. Και ανυπομονούμε να αποδοθεί στον λαό του Πειραιά να δώσει ζωή και να αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή.